Σήμερα εγκαινιάζουμε μία σειρά από εκπαιδευτικά events. Φιλοδοξούμε να έχουν μία διάρκεια τουλάχιστον 2 χρόνια και να καλύπτουν τη θεματολογία που ενδιαφέρουν τη συγκεκριμένη κοινότητα. Θα είναι επαναλαμβανόμενα, σημαίνει ότι θα κάνουν ένα κύκλο. Αν χαθεί κάποιο μάθημα, θα επαναληφθεί κατά πάσα πιθανότητα. Επίσης, όλα τα events θα βιντεοσκοπηθούν. Βιντεοσκοπούνται και παρατίθεται στο κανάλι μας στο YouTube ως video lectures. Εγώ είμαι ο Λέος Χατζάκης, είμαι ηλεκτρολόγος μηχανικός, είμαι project manager στο ΕΔΙΤΕ, στο Εθνικό Δίκτυο για την Τεχνολογία και την Έρευνα. Εθνικό Δίκτυο Υποδομών για την Τεχνολογία και την Έρευνα. Είμαι μεταξύ άλλων υπεύθυνος για έργα, ευρωπαϊκά έργα, HPC, και έχω και το ρόλο του συντονιστή στο EuroCC Greece. Το EuroCC Greece λοιπόν είναι η οντότητα που δημιουργεί τα μαθήματα αυτά μεταξύ άλλων πολλών δράσεων. Θα πω 2 λόγια για το EuroCC Greece. Ωραία. Λοιπόν, το λέμε αλλιώς και Εθνικό Κέντρο Ικανοτήτων για High Performance Computing, High Performance Data Analytics και Artificial Intelligence. Λειτουργεί σε ένα ευρύτερο ευρωπαϊκό πλαίσιο, είναι δηλαδή ένα μέλος ενός δικτύου από 33 άλλα τέτοια εθνικά κέντρα. Έχει στόχο τη διάδοση των τεχνολογιών αυτών λοιπόν στις ενδιαφερόμενες κοινότητες, άρα θέλουμε να καλλιεργούμε και να αυξάνουμε το ενδιαφέρον και τις γνώσεις στα παιδιά αυτά. Πρακτικά πολύ σημαντικό είναι να διευκολύνουμε τους ενδιαφερόμενους επίσης με πρακτικό τρόπο να έχουν πρόσβαση σε high performance computing time. Αυτό το κάνουμε πρακτικά από το εδώ και 2 χρόνια, εδώ και 3 χρόνια, εδώ και 3 χρόνια, το 2021, αλλά θα έλεγα τον τελευταίο χρόνο έχουμε μπει σε μια νέα φάση με τις ραγδαίες εξελίξεις στον χώρο της τεχνητής νοημοσύνης και του Generative AI. Δεδομένου ότι οι GPUs και γενικά οι περιπολογιστικές υποδομές είναι η κινητήριο δύναμη του Generative AI. Αυτό βέβαια έχει ευνοήσει πολύ το έργο μας, γιατί αφενός όλο και περισσότερος κόσμος καταλαβαίνει το πόσο κρίσιμες είναι οι περιπολογιστικές υποδομές. Αφετέρου, γιατί δημιουργείται νέο κοινό, δημιουργείται ένα νέο ρεύμα και από startups και από τμήματα μέσα σε επιχειρήσεις που ειδικεύονται στο Generative AI και στα γλωσσικά μοντέλα. Και έτσι μεγεθύνεται λοιπόν το κοινό στο οποίο απευθυνόμαστε, το οποίο ήταν το παραδοσιακό κοινό που είχε να κάνει με έρευνα, με προσομοιώσεις, με digital twins, με μεγάλα datasets, και έχει προσθεθεί λοιπόν σε μεγάλο βαθμό και το machine learning, τα γλωσσικά μοντέλα κτλ. 2-3 λόγια ακόμα γι' αυτό. Στο κέντρο συμμετέχουν 5 φορείς. Είναι το Ερευνητικό Κέντρο Φυσικών Επιστημών Δημόκρητος με το Ινστιτούτο Πληροφορικής και Επικοινωνιών. Είναι το Ινστιτούτο Συστημάτων Επικοινωνίας και Υπολογιστών του Εθνικού Μετσοβίου Πολυτεχνείου, που έχει και ένα πολύ κυρίαρχο ρόλο σήμερα στο εκπαιδευτικό μας, στην εκπαιδευτική αυτή εκδήλωση. Είναι η Σχολή Πληροφορικής του Αριστοτέλειου Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης. Είναι το ΙΤΕ στην Κρήτη, το Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας, που συμμετέχει με το Ινστιτούτο Πληροφορικής. Επίσης, χρηματοδοτείται λοιπόν το κέντρο από την Ευρωπαϊκή Ένωση και από τη Γενική Γραμματεία Έρευνας Καινοτομίας. Η γενικότερη λοιπόν ομπρέλα είναι η ευρωπαϊκή επιχείρηση, η κοινή επιχείρηση EuroSPC, η οποία είναι μια συνεργασία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής με τα κράτη-μέλη και σκοπό έχει να δημιουργηθεί ένα οικοσύστημα υπερυπολογιστών παγκόσμιας κλάσης. Δεδομένου ότι η Ευρώπη είχε καθυστερήσει πολύ στον τομέα αυτό, στον οποίο την πρωτοκαθεδρία την είχαν και την έχουν ακόμα οι Ηνωμένες Πολιτείες, η Ιαπωνία και η Κίνα. Λέω η Κίνα, παρά το γεγονός ότι δεν δίνει στοιχεία, αλλά είναι σίγουρο ότι είναι πολύ μπροστά. Έτσι λοιπόν, ήδη τα τελευταία 2 χρόνια έχουν παραδοθεί ένας μεγάλος όγκος από τους υπερυπολογιστές, 3 εκ των οποίων είναι στη λίστα των 10 μεγαλύτερων στον κόσμο. Και οι άλλοι, και άλλοι είναι στη λίστα, τη λεγόμενη λίστα το 500, είναι η επίσημη λίστα που κατατάσσει τους υπερυπολογιστές ανάλογα με την υπολογιστική τους ισχύ και είναι οι 500 πρώτοι δηλαδή στον κόσμο και δημοσιεύεται κάθε 6 μήνες εδώ και 30 χρόνια, από το 1993. Είναι το πιο επίσημο
όργανο που έχουμε για να βλέπουμε ποια είναι η εξέλιξη των υπερυπολογιστών παγκοσμίως. Συγκεκριμένα λοιπόν αυτοί που έχουν φτιαχτεί τώρα στο δικό μας εδώ οικοσύστημα είναι ο Lumi που είναι στο νούμερο 5 με 375 petaflops και ο Leonardo στο νούμερο 6 που είναι με 175 petaflops και οι υπόλοιποι είναι στους 100 πρώτους, στους 500 πρώτους, συγγνώμη, του κόσμου. Εμείς έχουμε ήδη δώσει σαν ως γύρω σε συγκρίση πρόσβαση σε πολλά τα συστήματα αυτά, κυρίως στο Lumi και στο Μελοξίνα στο Λουξεμβούργο. Λέω στο Λουξεμβούργο δεν έχει να κάνει, είναι ευρωπαϊκές υποδομές, δηλαδή ισότιμα συμμετέχουν, μπορούν να πάρουν πρόσβαση στις υποδομές αυτές ακαδημαϊκοί ή βιομηχανικοί χρήστες από όλες τις χώρες. Και δικιά μας δουλειά είναι να βοηθήσουμε όσο περισσότερους users από την Ελλάδα να έχουν δωρεάν πρόσβαση στα συστήματα αυτά. Και θα έλεγα ότι έχουμε προσαρμόσει και την σειρά των μαθημάτων αυτών, έτσι ώστε να δίνουν και πληροφορίες για το πώς μπορείτε να χρησιμοποιήσετε αυτές τις υπολογιστικές υποδομές. Βλέπουμε ότι υπάρχει και ο Δαίδαλος, είναι η πανευρωπαϊκή υποδομή, επαναλαμβάνω, πανευρωπαϊκή, αλλά που θα γίνει στην Ελλάδα. Είναι υπό εξέλιξη, αναμένεται να λειτουργήσει το τελευταίο τρίμηνο του 2025. Κατασκευάζεται σε ένα από τα μνημειακά βιομηχανικά κτίρια της Γαλλικής Εταιρείας Μεταλλείων Λαβρίου, στο Λαβρίο, λοιπόν, στο τεχνολογικό πάρκο. Βάσει του σημερινού σχεδιασμού θα διαθέτει υπολογιστική ισχύ 55 πεταφλόπς και φιλοδοξούμε να είναι στους μεγαλύτερους 30 του κόσμου και τους 5-6 μεγαλύτερους στην Ευρώπη. Εδώ βλέπουμε μια φωτορεαλιστική αναπαράσταση για το πώς θα θέλαμε να μοιάζει. Είναι ένα project υπό εξέλιξη και στο αισθητικό του μέρος υπάρχει έτσι μια φιλοδοξία να είναι αρκετά μπροστά. Εκτός τώρα από τις υποδομές, έχει δοθεί προτεραιότητα και σε άλλα κομμάτια για να φτιαχτεί το οικοσύστημα. Καταρχάς, οι υποδομές είναι όλες user-driven, είναι demand-oriented, άρα πρέπει να υπάρχει μια συνεχής διεπαφή με τις κοινότητες και των ακαδημαϊκών και των επιχειρηματικών χρηστών. Δίνεται προτεραιότητα να δημιουργηθούν και εφαρμογές εκτός από υποδομές και εφαρμογές λοιπόν που να είναι προσαρμοσμένες σε πετασκέλ και εξασκέλ υποδομές. Οπότε έχουν δημιουργηθεί και κέντρα αριστείας, 15 κέντρα αριστείας που δημιουργούν αλγόριθμους, εξελίσσουν τους αλγόριθμους σε domain-specific επίπεδο. Μία προτεραιότητα είναι να δοθεί έμφαση και στην δημιουργία, μάλλον την καλλιέργεια, την ενίσχυση της βιομηχανίας, της ευρωπαϊκής βιομηχανίας microprocessors και γενικά components, hardware, ώστε να μειωθεί όσο γίνεται η εξάρτηση από έξω ευρωπαϊκές τεχνολογίες για την κατασκευή των υπερυπολογιστών. Και ερχόμαστε στα δικά μας. Μία τεράστια προτεραιότητα είναι να ενισχυθεί όσο γίνεται το ανθρώπινο δυναμικό που θα στηρίξει τις πολύ απαιτητικές αυτές τεχνολογίες. Και αυτό είναι κομμάτι και του στόχου που επιδιώκουμε να υπηρετήσουμε με αυτά τα σεμινάρια που εγκαινιάζουμε σήμερα. Φυσικά τα σεμινάρια αυτά έρχονται σε συνδυασμό με πάρα πολλές εκπαιδευτικές ενέργειες που προέρχονται και από εμάς, αλλά προέρχονται κυρίως και από τα πάρα πολλά μέλη του Πανευρωπαϊκού Δικτύου. Δηλαδή από τα άλλα 32 κέντρα ικανοτήτων στις υπόλοιπες χώρες και από τα κέντρα αριστείας που είπα πριν. Επίσης από ένα μάστερ που έχει δημιουργηθεί, ένα ευρωπαϊκό μάστερ, διετές, το οποίο είναι και επιδοτούμενο, είναι εξειδικευμένο για τεχνολογίες HPC και απευθύνεται σε όλο, το λέω και να το διαφημίσω κιόλας, μάλιστα υπάρχει ένα deadline για αιτήσεις από φοιτητές από όλες τις χώρες, το οποίο είναι για τις 8 Απριλίου. Ό,τι πληροφορίες θέλετε γι' αυτό μπορείτε να έρθετε σε επαφή μαζί μας ή να μπείτε απευθείας, είναι το EU Master for HPC. Όλες τις πληροφορίες αυτές βέβαια μπορείτε να τις βρείτε στο site, το δικό μας και στα social media τα δικά μας, LinkedIn και Twitter και στο κανάλι μας στο YouTube. Τα έχω όλα εδώ πέρα. Σας προτρέπουμε θερμά να παρακολουθείτε τα κανάλια μας, αν ασχολείστε με αυτά τα θέματα και να γραφτείτε και στο newsletter που το στέλνουμε περίπου κάθε μήνα, άρα δεν είναι ότι σπαμάρουμε. Λοιπόν, είναι λοιπόν το πρώτο από μια σειρά από εκπαιδευτικά. Εδώ είναι ένας μίνι κατάλογος από τα εκπαιδευτικά μας. Είναι ενδεικτικός εντελώς. Θα αφήσω στο chat μετά ένα link
Μισό λεπτό και θα το βάλω τώρα και θα περιμένω λοιπόν. Θα πείσω ένα link. Θα θέλαμε να είναι interactive η διαδικασία του πώς επιλέγονται τα η θεματολογία. Να υπάρχει ένα κομμάτι διάδρασης εδώ πέρα. Και εδώ έχω αφήσει ένα link στο chat όπου θα θέλαμε, είναι πολύ απλό, μιλάμε για ένα λεπτό, να όσοι θα θέλατε να μας δώσετε προτιμήσεις στα ποια είναι τα θέματα στα οποία θα θέλατε να δώσουν προτεραιότητα. Θα σταματήσω για ένα λεπτό το χρονόμετρο και θα περιμένω να όσοι θέλετε θα μας βοηθήσετε πολύ να συμπληρώσετε αυτό το ερωτηματολόγιο. Ωραία, λοιπόν. Σήμερα λοιπόν αποφάσισαμε να ξεκινήσουμε με βασικές έννοιες. Αρχικά θα γίνουν δύο εισηγήσεις με εισαγωγικές έννοιες, basic concepts για HPC και AI, να μπούμε λίγα στο κλίμα. Και μετά θα προχωρήσουμε με εισηγήσεις για τις δύο πιο βασικές, τα δύο πιο σημαντικά προγραμματιστικά μοντέλα για παράλληλους υπολογισμούς, που είναι το OpenMP και το NVI. Η διαφορά τους είναι ότι το OpenMP χρησιμοποιεί ένα μοντέλο κοινής μνήμης. Οι επεξεργαστές έχουν πρόσβαση στην κοινή μνήμη για να μπορούν να διαβάσουν και να γράψουν σε αυτή, ενώ το NVI χρησιμοποιείται για ένα διανεμημένο μοντέλο μνήμης, όπου κάθε επεξεργαστής έχει τη δική του ειδική μνήμη. Θα περάσουμε λοιπόν, θα ξεκινήσουμε αμέσως με τις εισαγωγικές εισηγήσεις, με τις βασικές έννοιες. Το λέμε HPC και AI for Beginners από το δόκτορα Νίκο Μπάκα, που είναι Senior Data Analyst σε εμάς, το Εθνικό Δίκτυο Υποδομών Τεχνολογίας και Έρευνας, στην ΕΔΙΤΕ, και έχει καθηγητικές θέσεις στους τομείς της μηχανικής μάθησης και της τεχνητής νοημοσύνης. Νίκο, σου δίνω αμέσως το λόγο. Αυτά από μένα. Ευχαριστώ πολύ.